το φεγγάρι απόψε θα σου τραγουδώ. Το πιο παράξενο του έρωτα τραγούδι. Μοιάζει παράπονο από κόσμο μαγικό. Μοιάζει της άνοιξης αθέατο λουλούδι. Κι αν δεν ακούς που τραγουδάω κι όσα σου λέω μυστικά μου, σίγουρα ακούς πόσο πονάω που δε σε έχω πια τώρα μου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα συνάντηση, συζήτηση, εκπομπή εδώ στο Modus Vivendi με τον αγαπημένο φίλο Γιώργο Λεκάκη, του Αρχαίου Πολιτισμού, και έχουμε τη χαρά και την τιμή, και τις εννοώ και τις δύο λέξεις αυτές, να υποδεχόμαστε ένα σπουδαίο μουσικό και όσο περνάει η ώρα νομίζω και έναν εξαιρετικά ενδιαφέροντα και ωραίο άνθρωπο, τον Μιχάλη του Μαύρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Μιχάλη. Γεια σας, ευχαριστώ. Καλώς ήρθες κοντά μας. Ευχαριστώ, με ετοιμάτε. Να πούμε ότι μόλις ότι έρχεσαι από μία περιοδία, μόλις, όπως έκανες τη τιμή και έφτασες σε Ελλάδα και ήρθες κατευθείαν σε εμάς, ήσουν σε μία περιοδία με έναν επίσης σπουδαίο μουσικό, τον Άντι Μέολα, όπου ήσασταν σε μία περιοδία Ευρώπη. Ναι, Ευρώπη. Πού παίξατε? Ήμασταν πρώτα Γαλλία, στη Μιλούζη, μετά Μόναχο και Βουδαπέστη. Ναι, και από, όταν γύρισες, αφού πέρασες από όλα τα κανάλια που έδωσες συνεντεύξεις, σε ρωτάγανε για πώς ήταν... Για την εμπειρία σου. Την εμπειρία σου, Άντι Μέολα, έκανες την τιμή και σε εμάς το τέλος, να της και σε εμάς, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Εντάξει, και γι' αυτό και σε ευχαριστούμε πολύ που έκλειψες λίγο χρόνο για να έρθεις. Θα ήθελα πριν αρχίσουμε την κουβέντα μας, να πει ο Γιώργος, γιατί τα νούμερα είναι πολύ μεγάλα και εγώ δεν τα έχω συγκρατήσει με ακρίβεια. 62 πρώτα βραβεία. Πρώτα βραβεία παγκόσμια στη μουσική. Είτε αυτό είναι σύνθεση, είτε είναι εκτέλεση, είτε είναι... Σωστά. Δεν τα λες, έτσι. Δεν πειράζει, θα τα πούμε εμείς. 62 βραβεία. Και τελευταίο σε Δαμασκό. Από πού πάλι μας έρχεσαι? Στη Δαμασκό είχαμε δύο μεγάλες συναυλίες στην Όπερα της Δαμασκού με φοβερούς εκεί Σύριους μουσικούς και αυτό ήταν πολύ μεγάλο. Δίσκους πόσους? 46. 46. Έχω κάνει και εγώ ένα. 46. Και επίσης έχουμε και 30 βιβλία. Έχω και βιβλία πολλά. Ναι. Έχεις και 30 συνθέσεις που έχουν... Το νούμερο 30 αφορά στις συμφωνίες. Στις συμφωνίες. Στις συμφωνίες, ναι. Στις κλασικές συμφωνίες. Έχω πολλά κονσέρτα για μπουζούκι και ορχήστρα. Έχω 1000 βάλες για πιάνο μόνο. Και τώρα συζητάμε με το Πανεπιστήμιο της Μουσικής στη Συρία, το Πανεπιστήμιο Τεχνών βασικά που έχουν, για να τους τα δωρήσω και να κάνουμε 3 μέρες ένα μεγάλο φιλανθρωπικό μαραθώνιο. Και γιατί λέω 3 μέρες, γιατί αν βάλεις και τα 1000 βάλς να παιχτούν συνεχόμενα, χρόνο, ακριβώς, πάνω από ό,τι 3 μέρες θα είμαστε συζητήσεις βέβαια γι' αυτό, αλλά εκεί βρήκα την ανταπόκριση, γιατί και εδώ είχα πει θέλω να δώσω αυτά τα βάλες, δωρεάν δηλαδή. Για τον ίδιο σου, για φιλανθρωπικό σου. Ναι, βέβαια. Αλλά εκεί βρήκα όμως ανταπόκριση και πολύ μεγάλη αγάπη. Στη Συρία. Ναι, στη Δαμασκό. Είμαστε καλά οι άνθρωποι, αφού εμείς δεν το θέλαμε, το θέλανε εκείνοι. Και έχεις και κάποια βιβλία. Ναι, αυτά τα βιβλία τα εκτελεστικά. Έχεις γράψει. Ναι. Εσύ η βιβλία. Πόσα βιβλία έχεις γράψει? 8. Να... Εδώ είναι κάποια από αυτά. Ναι. Καλά. Άμα... Θέλω να σας δείξω. Άμα φέραμε τον όγκο του έργου σου συνολικά εδώ, φέραμε τον να γεμίσουμε τον μισό χώρο. Απλά πριν μας δείξεις, να υπενθυμίσουμε στους αγαπημένους φίλους και φίλες ότι είσαι 36 μόνο. Όχι 86, είσαι 36. Σωστά. Okay. Αυτό. Ωραία, εντάξει. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι.
Επειδή σε γνωρίζω από παιδάκι, λέει, σε γνωρίζω. Η εξέλιξη σου είναι γεωμετρική. Λέγαμε πάντα, μάλλον ο Μίκης είπε φαινόμενο. Ο Μίκης έδωσε πρώτος αυτό τον ορισμό, τον οποίο τσιμπήσαμε όλοι και είπαμε, κάτσε να το λέει ο Μίκης, να μην το τυχαίο, κάτι συμβαίνει εδώ, να δούμε τι. Από εκείνο το παιδί που είπε ο Μίκης και είπε φαινόμενο, μέχρι σήμερα, εσύ, πώς βρίσκεις την εξέλιξή σου, πώς τη βλέπεις? Τώρα, τι να πω τώρα. Να το πω ότι είναι ακόμα εν κινήσει. Και αυτό φυσικά θέλω. Δηλαδή, να εξελίσσεσαι συνεχώς. Δηλαδή. Ναι, δεν μπορώ να περιγράψω τώρα το επίπεδο το τότε με το τώρα, αλλά μπορούμε να δώσουμε μια εικόνα του τύπου. Εγώ έμαθα να γράφω και να διαβάζω μουσική όταν ήμουν 15 ετών μόνος. Αυτοδίδακτος. Που σημαίνει δηλαδή ότι για να φτάσει σήμερα στο σημείο να δώσει μια παρτιτούρα όπως στη Δαμασκό που πήγα, η ενορχήστρα ήταν 290 σελίδες, 292, κάπου εκεί. Και σε έγραψε εσύ? Ναι, βέβαια. Για όλα τα όργανα ήμασταν. Πόσα όργανα? 12 άνθρωποι ήμασταν. Για 12 όργανα έγραψε 12 διαφορετικές παρτιτούρες. Ναι, βέβαια. Όλο το έργο. Έγραψα και ένα κομμάτι Δαμασκός για τους ανθρώπους εκεί. Ναι. Και αυτό, ας πούμε, δηλώνει κάτι. Δηλαδή, το να πεις ότι θα πάρεις ένα χαρτί και ένα στυλό και θα γράψεις, θα μάθεις να γράφεις μόνος σου και να βρεις τεχνικές συνορχήστρωσης μέσα στο χαρτί, μέσα στη μουσική σου, είναι, εντάξει, δεν είναι καθημερινό, το καταλαβαίνουν. Δεν μπορεί να το κάνει καθένας. Μάλλον όχι. Ναι, θεωρείται σπάνιο. Δηλαδή, αν μιλήσω σαν δάσκαλος, αν το είχα σε έναν μαθητή μου αυτό, θα έλεγα ότι είναι κάτι σπάνιο, εντάξει. Είναι δεδομένο αυτό. Και όταν βλέπεις ότι τα κουκκιδάκια που βάζεις πάνω στο πεντάγραμμο ανταποκρίνονται σε μια αλήθεια, σε μια πραγματικότητα, τι λες, Μιχάλη, κάτι συμβαίνει εδώ? Βασικά, χρειάζομαι αυτές τις μικρές νίκες. Δηλαδή, το θεωρώ σαν μια νίκη. Δηλαδή, το να ξεκινάς μόνος σου κάτι και να φτάνεις σε αυτό το επίπεδο και να είναι αποδεκτό, να μην υπάρχει λάθος, να είναι αρμονικά σωστό δηλαδή. Το θεωρώ σαν μια μικρή νίκη που μου δίνει τη δύναμη να ξεπερνάω και άλλα πράγματα, άλλα εμπόδια δηλαδή, που υπάρχουν παράλληλα με όλα αυτά. Όπως επίσης και τώρα στην περιοδία με τον Άλντι Μέολα πήγε ένας άνθρωπος όπου την κιθάρα την έχει. Δηλαδή το μπουζίκι το λατρεύω, την κιθάρα την αγαπώ. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι δεν την διδάχτηκα, την έμαθα την κιθάρα. Δηλαδή και εν το βάθη, ας πούμε. Αλλά το να το καταφέρνει σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή θυμάμαι, μου λέει ο Άλντι Μέολα, θα βγούμε στη Γαλλία, μου λέει, θα παίξω 35 λεπτά, έρχεσαι εσύ. Μαζί με τον Χουάν Καρμόνα, ένα σπουδαίο κιθαρίστας φλαμέγκο, παίζει. Θα παίξουν, μου λέει, ένα κομμάτι και οι τρεις, και μετά μου λέει θα παίξει το καθένας από 5 λεπτά. Μόνος του. Αυτό τώρα, όταν το ακούσα από έναν τέτοιο άνθρωπο, που έχει γεμίσει τη σκηνή, δηλαδή 35-40 λεπτά μόνος του, έχεις δύο επιλογές. Ή φεύγεις, ή το υπερνικάς. Δηλαδή, το παίρνεις όλο αυτό. Και δόξα τω Θεώ, εκεί. Είχαμε τρομερή ανταπόκριση, δηλαδή ο κόσμος, ας πούμε, στα πρώτα 40 δευτερόλεπτα, ας πούμε, βάρει παλαμάκια στο ρυθμό. Βέβαια, είχες το αβαντάζ ότι σε προτείνει και σε βγάζει και σε αποδέχεται δίπλα του να είσαι. Ναι, βέβαια. Ο Άλντι Μέολα. Ναι, εντάξει, δεν θα έπαιρνε και το ρίσκο, μια τέτοια προσωπικότητα, έτσι κι αλλιώς. Αλλά γι' αυτό το λέω σαν μικρή νίκη. Δηλαδή, μετά που κατέβηκα από τη σκηνή, λέω μπράβο, ας πούμε, δόξα τω Θεώ, ας πούμε, το κατάφερες. Αυτό την πρώτη φορά. Αυτό τώρα. Στη Γαλλία. Δηλαδή δεν σου έχει φύγει αυτό ακόμα μετά από. Όχι, δεν γίνεται. Πού σε συνεργασίες με τον Άλντι Μέολα, έχεις κάνει πολλές συνεργασίες. Παίξαμε πρώτη φορά το 2011 σε 20.000 κόσμο. Ωραία. Πάλι στη Γαλλία. Και 13 χρόνια μετά πάλι έχεις το ίδιο τρακ, το ίδιο άγχος απέναντί του. Βέβαια. Αλλήμον. Μιλάμε για έναν θρύλο. Έναν μύθο. Αλλά... Ναι, δεν αντιλέγω. Το έχω σαν άνθρωπος αυτό. Δεν μου φεύγει το δέος, ας πούμε. Αλλά ούτε και το τρακ. Βασικά έχει να κάνει με την ευθύνη, όπως ο Μίκης είπε τότε. Μου θυμίζει το χιότι σε φαινόμενο, αυτό το παίρνει σαν ευθύνη. Τουλάχιστον έτσι πρέπει. Και να πει με τι πράξει, ας πούμε, να το αποδείξει, ισχύει, δεν ισχύει, πόσο παραπάνω μπορεί να κάνει, πόσο μπορεί να κάνει να το επιβεβαιώσει κτλ. Πρέπει να κάνει παραπάνω. Πρέπει να διατηρήσει αυτό που έχει, την αντάρτα. Παραπάνω. Παραπάνω. Ναι, γιατί η στασιμότητα δεν είναι και στη μουσική δεν με εκφράζει. Δηλαδή. Νομίζω ότι εντάξει, αυτό έχει να κάνει με την ευαισθησία του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά. Δηλαδή,
Το λέει ο Μίκης, θα μπορούσες να σταματήσεις, ας πούμε, να πεις τι, ότι είμαι μέχρι εδώ, ας πούμε... Όχι μέχρι εδώ, αλλά να συνεχίσεις εκεί. Όχι, όχι, με τίποτα. Όχι. Τι είναι αυτό, Μιχάλη, που... Γιατί έλεγα στον Γιώργο, πριν έρθεις, έβλεπα κάποιες ερμηνείες σου, κάποιες παραστάσεις που έχεις κάνει. Και εντάξει, το πρώτο πολύ εντυπωσιακό που κανείς διαπιστώνει είναι η ταχύτητα, είναι η καθαρότητα, είναι η τεχνική. Αυτό είναι όντως κάτι πρωτόγνωρο, εν πάση περιπτώσει. Έχει μετρηθεί κιόλας και έχουν βγει και νούμερα για την ταχύτητά σου και πόσο γρήγορα παίζεις. Το λέω του Γιώργου ότι εγώ κοίταγα εσένα. Την έκφραση σου. Προσπαθούσα, έβλεπα εσένα και προσπαθούσα να σκεφτώ πού είναι τώρα, τι σκέφτεται εκείνη την ώρα. Δηλαδή προσπαθούσα λίγο κάπως να σε διαβάσω με την καλή έννοια, να δω τι μπορεί να αισθάνεσαι, τι μπορεί να σκέφτεσαι. Τι σκέφτεσαι. Βλέπαμε και δύο το ίδιο βίντεο, εκείνος κοίταγε το πρόσωπό σου και κοίταγα τα χέρια σου. Τα είδα τα χέρια σου. Και εντυπωσιάστηκα, αυτό είναι δεδομένο με την έννοια, όχι εύκολο, έτσι, δεν εννοώ αυτό καθόλου. Εννοώ όμως ότι αυτό το βλέπεις. Μετά θέλω να δω όμως ο άνθρωπος που έχει αυτά τα χέρια και που παίζει με αυτόν τον τρόπο. Το βλέμμα του δηλαδή, η σκέψη του, πού είναι εκείνη την ώρα. Θυμάστε καθόλου ποιο βίντεο ήταν κάποιο live, κάποιο... Ήτανε πολλά, δεν ήταν ένα βίντεο, ήταν ένα live στην Νέα Υόρκη, ήταν ένα στη Βιέννη. Στο Mozart House. Ναι, στο Mozart House. Ναι. Κοιτάξτε τώρα. Γιατί λες, για πού. Παίζει ρόλο. Για το κάθε... Για την κάθε σύνθεση. Κάθε χώρος. Και ο κάθε χώρος έχει άλλο βάρος. Και η σύνθεση, ας πούμε, για παράδειγμα, στο Mozart House, μπήκε το μπουζίκι εκεί για πρώτη φορά μετά το 1784. Που σημαίνει δηλαδή ότι έχεις κάτι ιστορικό και έχεις πάλι ευθύνη. Τι θα παίξει εκεί. Επίσης έχουμε ένα διαγωνισμό εκεί που βγήκα πρώτος, που όταν πήγαινα δεν το γνώριζα ότι είχα βγει πρώτος. Γιατί μας λέγανε ότι είστε 6 φιναλίστ. Οπότε περιμένεις, δεν θα πάω να διαγωνιστώ για το τελευταίο γύρο και να πάρω τα αποτελέσματα. Και εγώ 12 μέρες πριν από αυτή τη συναυλία, πριν την παραλαβή δηλαδή, του βραβείου, έβγαλα τη σύνθεση που παίζω εκεί, λέγεται Βιρτουζονάτα. Μια δικιά μου. Αυτή ήταν, ναι. Εκεί όλοι δεν πίστευαν ότι το ετοίμασα αυτό το κομμάτι 12 μέρες πριν, αρχικά. Οπότε όταν είμαι πάνω εκείνη τη στιγμή, και ας πω, έκανα πρόβα με το κουστούμι, έκανα πρόβα με μάσκα, έκανα πρόβα χωρίς μάσκα. Έλεγα στον Νίκο, τον κιθαρίστα μου, το σπάτουλα, του λέω: πρέπει να κάνουμε πρόβα με μάσκες, είναι άλλες οι ανάσες. Εγώ είχα 160 παλμούς. Οπότε σε κάποια σημεία δηλαδή, και προσπαθούσα να βρω τις ανάσες μου να κεντράρω πάλι το σώμα μου και το νου μου, ας πούμε, το πνεύμα μου. Οπότε υπήρξε ένα σημείο που δεν σκεφτόμουν τίποτα. Έπρεπε αναγκαστικά να το φέρω εις πέρας. Άκουγα δηλαδή τόσο πολύ τη λεπτομέρεια στο παίξιμο, που περίμενα, δηλαδή φανταστείτε ότι εγώ έχω ένα κανόνα στο οργανικό, άλλοι πολλοί παίκτες και δάσκαλοι που λένε ότι πρέπει το δάχτυλο να πατάει ακριβώς δίπλα από το τάστο. Ακριβώς δίπλα από το σίδερο. Γιατί είναι άλλος ήχος. Και είχα το μυαλό μου συνέχεια στο να μπορέσω να παράξω όσο το δυνατόν πιο καθαρά αυτό που θέλω, γιατί δεν είχα ούτε μικρόφωνα, δεν είχα ηχητική υποστήριξη. Mm. Που για τον μπουζούκι είναι πρωτόγνωρο. Δηλαδή βγαίνει κάποιος έτσι να παίξει χωρίς το βίσμα, ας πούμε, που λέμε κτλ. Οπότε είχα το βάρος του χώρου και είχα αυτό το κενό. Την απόλυτη συγκέντρωση. Ναι, είχα απόλυτη συγκέντρωση. Δηλαδή δεν έμπαινε κάτι άλλο στο μυαλό. Δεν υπήρχε κανείς από κάτω, δηλαδή. Τίποτα, όχι, δεν έβλεπα. Δεν έβλεπα. Καθόλου τίποτα. Και είναι και πολύ απαιτητικό κοινό. Δεν συγκροτάνε. Αν δεν. Η κλασική δηλαδή είναι πολύ έτσι. Δεν συγκροτάνε με τίποτα. Και είχα και αυτό στο μυαλό μου. Λέω τώρα με τον μπουζούκι πρέπει να το φέρω εις πέρας που ήταν. Το 42ο τότε βραβείο. Δηλαδή είχα πάρει ήδη κάποια. Οπότε ή στο Carnegie Hall, εκεί ήμουνα πιο ήρεμος. Εκεί δηλαδή το απολάμβανα περισσότερο. Έβλεπα ανθρώπους που με ρωτάγανε τι είναι αυτό το όργανο. Και δεν ξέρανε. Και έπρεπε να σου πω το μπουζούκι, έχει τέτοια ιστορία κτλ. Αλλά ότι υπάρχει μια μεταφυσική κατάσταση στη στιγμή που αφήνεσαι τελείως και δεν βλέπεις τίποτα, αυτό είναι σίγουρο δηλαδή. Αν δεν μπεις εκεί, δεν θα μπορέσει να παράξει, και αυτό είναι πολύ απαιτητικό δηλαδή αυτό που παίζει εκείνη τη στιγμή. Αυτό γίνεται αυτόματα, είναι αυτοματισμός. Πατάς ένα κουμπί και γίνεται, ή θέλει μια αυτοσυγκέντρωση πριν, ή θέλει κάποιες διαδικασίες. Αυτόματα. Αυτόματα. Μα από πριν δεν μπορώ. Δηλαδή κάνω ζέσταμα πριν
για να βγω να παίξω, εκείνη τη στιγμή έχω το μηχανισμό. Δηλαδή, είναι σαν μια μικρή προσευχή, ας πούμε. Λες τώρα μπαίνω σε μια άλλη διάσταση, ας πούμε. Μιλάς με τον άλλο σου αυτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν εγώ σε έβλεπα να παίζεις, το πρώτο πράγμα που πω στο Γιώργο είναι ότι αφού ήταν 2-3 λεπτά από το 1-2-3 λεπτά, τώρα λέω, του λέω, όχι, όχι, όχι. Του λέω, το άνθρωπος αυτός δεν είναι από εδώ. Είναι πολύ, είναι πολύ. Όχι, από εδώ είμαι, από εδώ είμαι. Από εδώ λέει και από τον Ταύρο κιόλα. Από τον Ταύρο. Από εδώ είμαι κοντά. Ναι. Αλλά φαίνεται, αυτή είναι η δική μου αίσθηση, και, δεν το, και, δεν, και αλήθεια δεν το λέω μόνο από το κομμάτι προφανώς της υψηλής τεχνικής και της εξάσκησης που απαιτείται για να μπορεί να φτάσει κανείς σε τέτοια επίπεδα. Σαν συνολική αίσθηση, αυτό που αποκόμισα εγώ, είναι ότι έχεις μια άλλη μορφή σύνδεσης, το λέω εγώ αυτό. Είσαι λίγο συνδεδεμένος με έναν άλλον τρόπο, με τη μουσική. Ισχύει αυτό, εντάξει, είναι, έχει να κάνει με το χρέος. Εγώ το βλέπω λίγο... Δηλαδή εγώ με νιώθω λίγο χρεωμένο σε αυτό. Μπορώ να το εξηγήσω. Για πες το αυτό θέλουμε. Στη δικιά μου φιλοσοφία, επειδή πάντα πιστεύω ότι αυτό έρχεται από το Θεό, όταν το καταλάβεις, η μόνη επιλογή που έχεις, αν είσαι πραγματικά να σκέφτεσαι σοβαρά και αν προσπαθείς να ακολουθήσεις τον δρόμο του της θέωσης που λέμε σε εισαγωγικά, δηλαδή να μπορέσεις να κάνεις όσο πιο καλά πράγματα γίνεται, μετά το βλέπεις πάντα ότι ανήκει αλλού. Οπότε όσο και να παράξω, δεν υπάρχει περίπτωση να το πιστέψω. Οπότε δεν είναι ποτέ αρκετό, δεν είναι ποτέ αρκετή η τεχνική, δεν είναι ποτέ αρκετά τα κομμάτια. Τώρα έχω 2040 κομμάτια, ας πούμε. Δεν είναι ποτέ αρκετό. Όταν βλέπεις δηλαδή ότι σου έχει δώσει την ελευθερία να μπορείς αυτό να το κάνεις χωρίς όρια, να βλέπεις ότι κάθε μέρα εξελίσσεσαι, και όταν το πάρεις αυτό, αν το δεις δηλαδή, είναι επικίνδυνο. Ξέρετε, δηλαδή πρέπει πρώτα να. Δηλαδή το σκέφτεσαι. Είναι πολύ εύκολο να πεις ότι εγώ είμαι και κανένας άλλος. Ειδικά όταν το βλέπεις στα χέρια σου ότι μπορείς να το κάνεις έτσι. Οπότε, αν έχεις Θεό πάνω από το κεφάλι σου, που λέω πολλές φορές. Έχω διαβάσει το έχεις πει αυτό. Ναι, είναι αυτό είναι η σύνδεση. Δηλαδή παλεύω πάντα να αποδείξω μόνο εκεί. Αν... Ότι δικαίως υπάρχει αυτή η σύνδεση. Ακριβώς. Ναι. Έχεις ταβάνι, έχεις βάλει όριο. Όχι, δεν έχω. Ούτε έχω, ούτε έχω βάλει όριο. Γιατί το παλεύω, βέβαια, το μελετάω αυτό. Φαντάζεσαι πού μπορείς να πας. Έρχομαι σε δύσκολη θέση γιατί εγώ φαντάζομαι, ναι. Δηλαδή το βλέπω μπροστά μου, το καταλαβαίνω. Επειδή το βλέπεις και θα πας εκεί, δεν μας λες και εμείς που θα είναι για να έρθουμε να σε βρούμε. Παλεύω για αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε, είμαστε σε μια εποχή που το AI τώρα έτσι όπως έρχεται, η τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν παράξουμε τώρα, δηλαδή να διατηρήσουμε αυτή την εισαγωγικά vintage που λένε κατάσταση, ή να το πούμε αλλιώς, αυτή την αγνή κατάσταση που λέει ότι ανοίγω την πόρτα, μπαίνω στο στούντιο, βάζω το μικρόφωνο, παίζω, γράφω. Όσο μπορώ να γράφω στο χαρτί, αλλά και πάλι δεν είναι πολύ. Ξέρετε, δηλαδή προσπαθώ να κρατήσω αυτή την αγνή επαφή με τη μουσική και με όλη αυτή τη διαδρομή. Επειδή έρχεται αυτή η τεχνητή νοημοσύνη πολύ γρήγορα, νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα που θα μπορέσει και ο τελευταίος να αποδείξει τώρα τι είναι. Γιατί μετά θα μας καταπιεί όλο αυτό. Δηλαδή θα πρέπει, τι θα κάνουμε, θα βγαίνουν 10 κομμάτια, θα αποδεικνύουμε ότι δεν είναι αληθινά, ότι όλα αυτά υπόκεινται σε δικαιώματα, ξέρεις, λες. Αλλά εντωμεταξύ θα έχουν κυκλοφορήσει και θα είναι στον αέρα και ο κόσμος θα τα έχει πάει στη μάχη. Ακριβώς. Και υπάρχουν και μηχανισμοί τώρα που προσπαθούν να φτιάξουν γι' αυτό. Και γιατί το αναφέρω, γιατί μετά τα παιδιά δεν θα μπουν στη διαδικασία να μάθουν. Δηλαδή δεν θα μπει στη διαδικασία, όλος θα πάρει το μπουζούκι να κουρδίσει, να είναι σωστός, να ακούει δηλαδή τη λεπτομέρεια στα ακουστικά του, θα σταματήσει, σου πει, θα βάλω αυτό το μηχάνημα, ας πούμε, για να διατηρεί το κούρδισμά μου συνεχώς σωστό. Το πιο απλό είναι αυτό τώρα που λέω. Οπότε μετά εγώ δεν θα μπορούσα. Χάνεται η ανθρώπινη επαφή με την τέχνη. Χάνεται η απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Εκεί χάνεται. Εκεί είναι, για μένα είναι τόσο κρίσιμο δηλαδή. Γιατί το λέω αυτό, γιατί ας πούμε η σύνθεση που έβγαλα τώρα για κιθάρα που λέγεται παουρίσιμο, το έβγαλα έτσι, γιατί είναι πρέστο, πρεστίσιμο στη μουσική, δηλαδή το ανώτατο τέμπο ας πούμε. Και εγώ έβγαλα παουρίσιμο γιατί ήταν πολύ εξωπραγματικό ας πούμε και λέω να το βγάλω έτσι.
Αυτό αν το έβγαζα σε 5 χρόνια δεν θα με πιστεύει κανείς. Αυτό δεν με πιστεύουν ακόμα και τώρα ότι. Θα νόμιζα να είναι τεχνητό. Ναι. Καλά, εδώ και τώρα ας πούμε δείχνω και τώρα, το βίντεο δικά σου και μου λένε ότι έχει βάλει στη λίγο ταχύτητα. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις τι λέω και μέχρι να εξηγήσω και να πω. Υπάρχει απάντηση σε αυτό βέβαια. Είναι λογικό να το λένε. Εγώ το καταλαβαίνω. Γι' αυτό του απαντάω σε όλου και προσπαθώ να κάνω μια κουβέντα γιατί. Τώρα που ήμουν, ας πούμε, στη Δαμασκό, σε 4 μέρες έμαθα, ξέρω εγώ, 40 λέξεις. Τις θυμόμουν όλες. Το πήραν χαμπάρι όλοι και μου λέγανε τις λέξεις που μου είπαν την προηγούμενη μέρα, με ρωτάγανε την επόμενη. Γιατί εγώ δούλευα από πολύ μικρό στη μνήμη. Τώρα που μάθαμε τον άλλον με όλη η μουσική του, ας πούμε, μου είπαν γύρω στα 30 νούμερα. Και τα θυμόμουν όλα. Και ξανά και ξανά, άλλα νούμερα ο άλλος, άλλο εξαψήφια και τέτοια. Δηλαδή το έχω φτάσει σε τέτοιο επίπεδο και το δουλεύω συνέχεια αυτό. Γιατί, Μιχάλη, το δουλεύεις αυτό? Το δουλεύω αυτό γιατί. Όταν έχει 300 σελίδες ενορχήστρωση, εγώ δεν τη χρειάζομαι την παρτούρα. Ναι. Μπορώ να σου πω δηλαδή στο μέτρο 150 σημαίνει αυτό. Και να ενώ άλλοι άνθρωποι το χρειάζονται. Που και αυτό έχει να κάνει με μια δεξιότητα εκεί πάλι, εγκεφαλική. Οπότε η ταχύτητα που του φαίνεται ότι είναι πειραγμένο έχει να κάνει με το ότι όταν ο άνθρωπος έχει συνηθίσει να του μιλάς, λες τις ειδήσεις, ας πούμε, το βλέπεις. Λένε τις ειδήσεις και είναι όλα πολύ άργα. Εκτός και αν βιαζόμαστε, όπως στο τέλος τρέχει. Όταν ο άλλος έχει συνηθίσει να είναι το μυαλό του να προλαβαίνει αυτές τις σύλλαβες μόνο, όταν έρχομαι εγώ και του φέρνω 300 νότες, ας πούμε, μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί να το αναλύσει, δεν μπορεί να το. Δεν μπορεί να το δικαιολογήσει. Με τίποτα. Ακούει ένα συνοθήλευμα. Σου λέει τώρα, μα δεν έχει ψυχή. Μα δεν είναι για ψυχή. Αυτό έχει να κάνει τώρα με τον εγκέφαλο. Δηλαδή το πόσο γρήγορα μπορείς να προλάβεις αυτό που ακούς, να το ακολουθήσεις. Γιατί μέχρι σήμερα έχεις τη μουσική που ποτίζει την ψυχή, αλλά δεν έχεις τη μουσική που ποτίζει λίγο το πνεύμα, τον εγκέφαλο. Δηλαδή την εγρήγορση αυτή την εγκεφαλική. Γι' αυτό το λέω ότι άλλοι το λέει ταχύτητα, ας πούμε. Ενώ είναι τεχνική. Καταλαβαίνετε. Yeah. Προσπαθώ να το εξηγήσω με την έννοια του ότι αν θα το πούμε ταχύτητα και μόνο, το αφήνεις στην άκρη. Ενώ αυτό αφορά την εγκεφαλική διάθεση, δεν είναι μόνο το χέρι. Yeah. Αυτό θέλω να πω. Μα γιατί είπες πριν ότι. Κάποια στιγμή είπες ότι εγώ εκείνη την ώρα ανεβάζω 160 βαλμούς. Σωστά. Άρα υπάρχει μια απόλυτη συμμετοχή όλου του οργανισμού σε αυτή τη διαδικασία. Είναι νοητική, ψυχική, πνευματική, οργανική. Όλα. Και πόσο χρόνο από ταύτισης θέλεις μετά, δηλαδή από όταν κατέβεις από τη σκηνή, είσαι κατευθείαν έτοιμος να μιλήσεις με τον φίλο σου, να πεις μια μπύρα, ναι, και θέλεις ένα χρόνο από ταύτισης? Τίποτα. Είμαι έτοιμος μετά. Τελείωσε. Ναι, ναι, τελείωσε. Έχει τελειώσει. Το έχω ανάγκη αυτό γιατί είναι πολύ σπουδαίο το ερώτημα. Γιατί νιώθεις ότι θέλεις μία γύρωση, ας πούμε. Ένα χρόνο κατέβεις το παιδί μου εκεί παραπάνω, εντάξει. Όχι, όχι, έχω μάθει να το. Συμπίεσης που λένε και δίτες, ναι. Αυτό η μπουζουξίδικη πλευρά μου το κρατάει, το διατηρεί. Γιατί οι μπουζουξίδες γενικότερα δεν έχουμε αυτές τις συνδέσεις. Φτάνει πολύ δύσκολα. Δηλαδή, ανεβαίνεις πάνω, παίζεις, κάνεις άλλο ταξίδι, πόσο διάρκει. Όταν πρέπει όμως να είσαι 2 ώρες σε μια συναυλία, 1 ώρα και 30 λεπτά, να παίζεις συνέχεια αυτό το σχεδιασμό σου, όπου πρέπει να τραβάς την προσοχή ακόμα και του πιανίστα, είναι άλλη η σύνδεση που χρειάζεται. Και θέλω να πω δηλαδή ότι οι δύο πλευρές αυτές που κάνανε ένα ωραίο συνδυασμό, δηλαδή μπουζουξίδι την πλευρά μου, αλλά και πιο συσσαγωγικά. Μουσική. Λόγια, ναι. Της μουσικής, ας πούμε, βοηθάει μία την άλλη. Δηλαδή, ο τσαμπουκάς του μπουζουξί μπορεί, δηλαδή, είναι εμφανής επάνω στη σκηνή. Αλλά και ο σεβασμός προς τη μουσική είναι και αυτό εκεί, ας πούμε. Που σημαίνει δηλαδή ότι το ένα βοηθάει το άλλο. Και αυτή το να κατέβεις με το τελευταίο γκραν, για μένα τουλάχιστον, λειτουργεί άμεσα. Δηλαδή, τίποτα. Κάποτε με τον Μάνο το Χατζηδάκη που ήμασταν σε ένα στούντιο και έδινε παρτιτούρες, αφού τις μοίρασε, λέει τώρα θα δούμε αν το έργο μου είναι καλό. Να κάτσε να το παίξουμε, και λέει πριν το παίξουμε να το καταλάβω. Πώς θα γίνει αυτό, κύριε Μάνο? Μου λέει, κοίταγα όλους τους μουσικούς, αν ένας σηκώσει το φρύδι του, τότε είναι καλό το έργο. Το σηκώσε, λέει, ο τάδε βασίστας μου. Και ο φλάουτο, οπότε θα το γράψουμε. Φοβερό. Πριν το γράψει. Ναι, ναι, ναι. Πριν το γράψει. Αν ένας μουσικός σηκώσει το φρύδι του, εσένα σου είχε τύχει ένας μουσικός δίπλα σου να παίζει, να σε κοιτάξει και να σου κάνει κάποιο νόημα? Εγώ αντιμετωπίζω το πρόβλημα ότι
δεν μπορούν να τα παίξω στην αρχή. Ναι. Έχουμε αυτή την. Γιατί δεν είχα καμία ταχύτητα αυτό. Δηλαδή, όταν έχει έναν άνθρωπο απέναντί σου, του φέρεσαι σαν να είσαι εσύ. Αλλά είχε να κάνει με τη λεπτομέρεια. Οπότε αυτό που αντιμετωπίζω πιο συχνά είναι το να μην μπορεί κάποιο να το παίξει, να το εκφράσει, να αγχωθεί, ας πούμε. Αλλά είναι ανάλογα τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο Μέολα, ας πούμε, χαίρεται όταν βλέπει, δηλαδή, ακόμα και την πρόκληση. Τώρα είναι 70-71. Και... Στην αρχή θυμάμαι και το βίντεο που σου λέει να του απαντάς. Πού, στο. Πού είχες την πρώτη φορά στη σκηνή. Αλλά πάμε λίγο εκεί. Ναι. Είσαι ο Μιχάλης, ο Μιχαλάκης που παίζει σε ταβέρνες, παίζει σε μαγαζιά, παίζει από εδώ, παίζει από εκεί στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Πλάκα, στο... και χτυπάει το τηλέφωνο και σου λέει «Aldi Meola here». τι λες, ποιος φίλος μου κάνει πλάκα, τι είπες, πώς έγινε. Αυτό έγινε, είχα ένα παραγωγό τότε που όταν με ρώτησε, εγώ από τα 10 μέχρι τα 20 έπαιζα στα μαγαζιά. Κάποια στιγμή λοιπόν σταμάτησα. Σταμάτησα γιατί δεν είχα επικοινωνία με τους μουσικούς, αυτή την εκτιμούσα. Δηλαδή εγώ έβλεπα ότι το ήθελα αυτό, δηλαδή μου άρεσε να παίζω. Ο άλλος το είχε λίγο διαφορετικά. Σου λέει να τελειώσουμε, να πάμε σπίτι, να πάμε το γονοκάμα και μέχρι εκεί. Οπότε αποφάσισα να φύγω εκείνη την περίοδο. Έτσι είπα στον παραγωγό μου, του λέω: θέλω να κάνω τον μπουζούκι διαφορετικά, θα κάνω κάποια. Θα κάνω ένα δίσκο τζαζ, αλλά για να πάρουμε το εισιτήριο ότι το μπουζούκι μπορεί, δεν θέλω να το κάνουμε, του λέω, σαν πείραμα από μπαράκι σε μπαράκι. Θέλω να παίξουμε, του λέω, με τον καλύτερο που υπάρχει γι' αυτό. Και μου λέει: ποιο είναι αυτό, του λέω: είναι ο Μέολα. Όταν του έστειλε το υλικό, ανταποκρίθηκε κατευθείαν ο Άλντι Μέολα και λέει: έλα στη Γαλλία. Εκεί τα πράγματα ήταν. Πήρε τηλέφωνο. Έστειλε mail. Εσύ το έχεις το mail. Ναι, βέβαια. Εσύ το έχεις το mail. Ναι. Τσέκαρες αν είναι ψεύτικο το mail. Δηλαδή, τι σκέφτηκες αμέσως. Είναι αυτό, δεν είναι αυτό κάποιος που... Δεν το τσέκαρα γιατί μου είπε ότι του έκανε εντύπωση στον Ντόνα Λί, ένα κομμάτι που είχα παίξει, είχα κάνει μια διασκευή σε ένα τζαζ κομμάτι. Σου είχε παρατήρηση συγκεκριμένα πράγματα. Όχι, μου είχε παρατήρηση. Μου είπε, αυτά τα 4 δευτερόλεπτα δεν παίζω. Και θέλω να το δω από κοντά. Αυτό σου είπε. Ναι. Και πήγα εκεί. Πήγα στη Γαλλία και τρώγαν όλοι μουσική και μου λέει. Αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. Ναι. Αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. Έτσι σου είπε. Ναι. Παίζεται ρε φίλε, αυτό σου είπε. Αυτό. Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο αυτό. Δηλαδή, εσύ πούσε, έλα Μιχάλη, κάτσε κάτω, πες μου αυτό. Ναι, βέβαια. Με θαύμαζε. Εντάξει, είμαι ο άνθρωπο. Φοβερά πράγματα, δεν το συζητάμε. Τι να είσαι μεγάλο, πόσο απλό είναι. Άμα είσαι χορτάτο άνθρωπο. Ναι. Σωστή. Ναι, και μου λέει παίξε. Ναι. Και παίζω εγώ και το παίζω τα διπλάσια από τα 44 δευτερόλεπτα. Και παθαίνει σοκ. Αλλά έπαθα κι εγώ όμως. Με τα βήματά μου εμένα ήταν. Ζυγίζανε ένα τόνο μέχρι να φτάσω στη σκηνή. Τον άκουγα δηλαδή. Και πα τώρα να συναντήσει τον άνθρωπο που μελετούσαν ελληνικά όλη η μουσική στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Σαν το απόλυτο πρότυπο, ας πούμε. Και όταν πήγα, πρέπει να δείξει αυτό που είσαι. Οπότε. Ναι, καταπίνησε τη γλώσσα σου που λέμε. Αλλά. Και μετά από αυτή τη συνάντηση, τι εξέλιξη υπάρχει, τι ποια είναι η συνέχεια. Όχι, ποια είναι η συνέχεια. Ποια είναι η συνέχεια. Αρχίζει μια συνεργασία δηλαδή, μια συνεργασία φιλία, μια. Ήταν μια. Είναι μια έτσι. Εγώ τον λέω σαν. Τον έχω σαν μουσικό μου πατέρα, ας πούμε. Δηλαδή. Είναι ο άνθρωπος που θα ακούσει το έργο μου, θα μου στείλει μια γνώμη, θα μου πει μπράβο, θα μου πει διάφορα. Ή στο ντοκιμαντέρ που είχε μιλήσει, που είχε πει αυτά τα πράγματα. Γιατί εκτίμησε το ότι τον σεβάστηκα πολύ και στη σκηνή. Δηλαδή, αυτή. Θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, δηλαδή, ναι. Ναι, βέβαια, δεν μπορούσε να γίνει. Όταν επεξεργαστούμε με τους Ρόζεμπεργκ, το τρίο Ρόζεμπεργκ, και αυτή η θηλυκή τρομερή, ο Στόχελενας, τρομερός μελέτης. Ήμουν πολύ ελεύθερος. Δηλαδή, δεν μαζεύτηκα. Βέβαια, θα σας πω τώρα τι γίνεται. Έπεσε το βάρος μέσω ολόκληρης παραγωγής ξαφνικά πάνω μου
και οικονομικά. Δηλαδή την επόμενη μέρα πρέπει να δώσω 15.000. Αλλά δεν, ποτέ δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. 2012. Και εγώ δεν πίνω. Ποτέ. Και είμαστε στο καμαρίνι και πίνω ένα ουίσκι. Λέω στη γυναίκα μου Αγγελική, λέω πρέπει για να χαλαρώσω. Λέω να πιω λίγο. Μου λέει Μιχάλη, δεν πίνεις, μην πιεις. Εγώ ήπια. Και κατεβαίνω κάτω. Και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν είμαι μεθυσμένος, αλλά δεν έχω φρένα. Δηλαδή, παίζει ο άνθρωπος κάτι και αντί εγώ να κάνω build-up, δηλαδή αντί να το χτίσω, μπαίνω. Με παντιλίκια. Ναι, ναι. Και μετά, εντάξει, ο άνθρωπος προφανώς. Δεν έχω αυτή τη σχέση με το. Δεν φταίει όμως ο Στόγγελος καμία περίπτωση. Εγώ έκανα. Μία υπέρβαση. Έκανα λάθος. Πραγματικά έκανα λάθος. Απλά ένιωσα μέσα μου ότι δεν μπορούσα, δεν θα είχα τα χρήματα την επόμενη μέρα. Έπαιρνα τους γνωστούς μας και λέγαμε παιδιά, φέρετε λεφτά. Γιατί εκείνη τη στιγμή μας κρέμασε ο παραγωγός και έπρεπε τώρα να βρω τη λύση. Εγώ που τους έχω καλέσει. Και ήταν και κίνηση για την καριέρα μου, δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο. Και όταν πήγαμε πάνω, βέβαια οι άνθρωποι λέγανε τα καλύτερα, δεν το συζητάμε, αλλά δεν θα σε ξαναπάρουν. Ποτέ. Και έτσι και έγινε. Εντάξει. Αλλά το καταλαβαίνω και φταίω σε αυτό. Το έχω πει. Να σου πω, ας φύγουμε από αυτά τα φταίω-δευτές, γιατί ο καθένας μπορεί να κάνει την αυτοκριτική του και να είναι όποια να είναι, γιατί είναι πράγματα που ξέρεις μόνο εσύ και δεν φτάνουν κάτω. Κιθάρα ή μπουζούκι? Μπουζούκι. Και γιατί? Λοιπόν, το μπουζούκι είναι η αφορμή που ξεκίνησα και μπήκα στη μουσική. Ωραία. Αν δεν το άκουγα δηλαδή, δεν θα συνέβαινε τίποτα. Ποιο είναι το πρώτο άκουσμα? Ποιος. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου ακούγανε πάρα πολλά λαϊκά τραγούδια, που σημαίνει δηλαδή το φάσμα όλο ήταν Τσιτσάνισο, Τζαμπέτας, το κλασικό λαϊκό φόντο. Οπότε μπουζούκι και λόγω, ξέρετε τώρα, εγώ είμαι από τον Ταύρο κιόλας, το μπουζούκι και άκμασε, δηλαδή τις διφιές και τα λοιπά, γύρω-γύρω. Αλλά και την κιθάρα, όπως το είπα πριν, δηλαδή το μπουζούκι το λατρεύω, την κιθάρα την αγαπώ. Δεν είναι, απλά δεν έχω άλλο δέσιμο. Με το ένα, αλλά δεν σημαίνει με το άλλο. Ρεπερτοριακά. Ποιο βοηθάει πιο πολύ να απλώσεις τις συνθέσεις σου, να τις κάνεις πιο μεγάλες? Δεν πίστευα ποτέ ότι το όργανο είναι αυτό το οποίο μας σπρώχνει. Ειδικά η κιθάρα. Δηλαδή το έχω πολύ εύκολο. Γι' αυτό με βλέπετε έτσι. Δηλαδή δεν το έχω σκεφτεί ποτέ ότι το τάδε όργανο, ας πούμε, με βοήθησε περισσότερο ή... Νόμιζα ότι δεν έχω... Ναι, δεν έχει διαφορά. Δεν έχει διαφορά για μένα, όχι. Δεν έχει διαφορά. Και πάμε τώρα στο μεγάλο εμφύλιο. Τρίχορο ή τετράχορο? Να πούμε καταρχάς ότι δεν υπάρχει λόγος να αρχίσει το εμφύλιο. Υπάρχει όμως και το ξέρεις. Ναι, υπάρχει όμως. Πολύ σωστό. Εγώ, σαν Μιχάλης, θα πω και τα δύο. Θα πω περισσότερο το τετράχορδο, γιατί με το τρίχορδο δεν μπορούμε να αναπτύξουμε την αρμονία. Εγώ προσωπικά, αυτό που έχω στο μυαλό μου, δεν μπορώ να το αποδώσω στο τρίχορδο, γιατί μου λείπει η πολυφωνία. Mm. Σαφώς και μπορώ να κάνω το τρίχορδο να ακούγεται πολυφωνικά, αλλά πάντα θα λείπει κάτι. Δηλαδή, αν συμφιλειωθούμε με το ότι θα λείπει κάτι, δεν υπάρχει λόγος και για τον εμφύλιο. Ναι, γιατί όταν λέμε ότι ο Χιώτης έκανε την αλλαγή με τη μία χορδή και τα λοιπά, δεν έκανε μία. Έβαλε μία χορδή και κούρδισε κι αλλιώς και την από κάτω. Οπότε έχουμε μια αλλαγή δύο χορδών. Το έκανε δηλαδή σαν κιθάρα, όντως. Γι' αυτό το λέμε κιθαρομπούζικο. Αλλά δεν έχει καμία σχέση κι αυτή η λέξη. Εγώ παίζω τετράχορδο, όταν παίζω λαϊκά, ας πούμε, παίζω τετράχορδο σαν να παίζω τρίχορδο. Όχι σαν να είναι τετράχορδο. Και πολλοί παίχτες το κάνουν αυτό. Δηλαδή, πολύ απλά δεν ανεβαίνουν στις μπουργάνες, στις μπάσες κορδές. Μένουν στις δύο αυτές γιατί υπάρχει ομοιογένεια. Πάντα μας το έλεγε, ας πούμε, ο δάσκαλός μου, ο Μανώλης ο Μιχαλάκης, έλεγε πάντα ότι αυτό που θέλετε να παίξετε, παίξτε το στις δύο κορδές για να υπάρχει ομοιογένεια στον ήχο. Οπότε και τα δύο. Σαν Μιχαλής. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι. Εγώ ακούω, παρατηρώ. Και σκέφτομαι συγχρόνως, γιατί ο Μιχάλης εμένα μου φαίνεται ένας άνθρωπος που το μυαλό του είναι, ευτυχώς είναι πολύ ανοιχτό, τρέχει πολύ, σκέφτεται πολύ και ψάχνω να βρω μορφές αντιστοιχίας με κάποιο τρόπο
με πολύ μεγάλους ηθοποιούς και με τον τρόπο που σκέφτονται την τέχνη τους και πώς την ερμηνεύουν, για να εξηγήσω όλο αυτό το φαινόμενο. Ναι. Το πολύ ωραίο. Υπάρχει ο Βαρύς, ο Φωτόπουλος, ας πούμε, που λες, που είναι κωμικός, έτσι, αλλά υπάρχει και ο πιο γρήγορος, ο Ηλιόπουλος, ας πούμε, ο πιο γρήγορά του, ας πούμε, ξέρω. Νομίζω ότι ο Μιχάλης έχει τίνει να καταφέρει, αν δεν το έχει ήδη καταφέρει, αλλά επειδή το σκεπτικό του είναι τέτοιο που δεν θα σταματήσει και σοφά νομίζω το σκέφτεται, τίνει να φτάσει σε αυτό το κομμάτι που λέμε ότι σε αυτό το επίπεδο που η τέχνη είναι μία, γιατί είναι όλα. Δηλαδή, αν μιλάμε για την υποκριτική, ο ηθοποιός είναι και κωμικός και τραγικός και όλα. Και στις σκηνή παίζει και στο τσαντήρι παίζει και στο χώμα παίζει. Είναι ο ηθοποιός. Δεν υπάρχει αυτή η κατηγοριοποίηση που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον αν δεν το βλέπει ο καλλιτέχνης έτσι. Νομίζω ότι είναι σε αυτή τη... Όχι νομίζω, είναι σίγουρα σε αυτή τη διαδρομή. Δεν ξέρω σε ποιο σημείο αυτής της διαδρομής, αλλά είναι σίγουρα εκεί. Κωστακή πάση. Η ελευθερία. Δόξα τω Θεώ, ναι. Μαθητές έχεις και πολλούς. Έτσι. Δόξα τω Θεώ, ναι. Πώς βλέπεις το ταλέντο? Έρχεται κανένας Μιχάλης? Σε επιλέγουν επειδή είσαι ο Μιχάλης? Λες κάτι για να φτάσουν προς εσένα ή λες κάτι για να φτάσουν προς το Τζιτζάνι, ας πούμε? Τι λες ακριβώς? Λέω πολλά για να ανακαλύψουν τον εαυτό τους αρχικά. Δηλαδή μας λείπουν ταυτότητες, μας λείπουν οι επαναλήψεις. Αυτό είναι το κύριο μέλημα στην μάθηση, δηλαδή να μπορέσω να κάνω το μαθητή να ανακαλύψει τη δικιά του δύναμη. Ξέρετε, εγώ γενικά δεν αναλαμβάνω μικρές ηλικίες, αλλά μου έχουν τύχει παιδιά τα οποία είναι φοβερά. Δηλαδή βλέπεις, έχει τη στόφα, τον βλέπεις ότι έρχεται αυτό τώρα. Βέβαια, είναι πολλοί παράγοντες που θα κάνουν το παιδί να φτάσει εκεί που πρέπει, η οικογένεια, ας πούμε. Εγώ εκεί ήμουν πολύ τυχερός. Γιατί είχα τους γονείς μου οι οποίοι δεν με έλεγαν φαινόμενο το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά με στήριξαν πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν σε κάτι φυσιολογικό για μας. Το να παίζει ο Μιχάλης 9 χρόνων πολύ γρήγορα, δεν το ξέρανε τι είναι, πόσο σημαντικό είναι αυτό ή αν είναι κάτι ιδιαίτερο. Τι ούτε το κάνανε θέμα? Τίποτα καθόλου. Σαν συμβαίνει δηλαδή. Οπότε το βλέπω και στα παιδιά ότι υπάρχουν γονείς που λένε θα πάμε στο Μιχάλη, επειδή ο Μιχάλης σκέφτεται αλλιώς τη μουσική, οπότε θα σε βάλει σε έναν άλλο τρόπο σκέψη, ειδικά της πειθαρχίας. Γιατί εγώ είμαι πολύ αυστηρός με αυτό. Δηλαδή ότι η μελέτη είναι μελέτη. Δεν σηκώνεις από την καρέκλα για 2 ώρες ποτέ. Δεν υπάρχει λόγος να σταματήσει κτλ. Οπότε το βλέπω το ταλέντο, υπάρχει. Αυτό το αν βλέπω έναν Μιχάλη δεν είναι εύκολο αντικειμενικά. Βέβαια, όταν με ρωτάνε, Μιχάλη, εγώ πώς μπορώ να φτάσω στην τεχνική, αυτά τα απαντώ όλα. Mm-hmm. Δεν έχω μυστικά. Ξέρετε, γιατί υπάρχει αυτό. Ειδικά στον χώρο του μουσική υπήρχε πάρα πολύ έντονα. Δεν ξέρω στον χώρο του θεάτρου τι συμβαίνει με αυτό, αλλά. Έχουμε κι εμείς διάφορες ideas κατά καιρούς, αλλά ναι. Εγώ είμαι στη συλλογιστική τη δική σου. Δεν βλέπω γιατί δεν θα πρέπει να μεταφέρουμε. Ίσα αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε, να μεταφέρουμε τη γνώση. Ναι, γι' αυτό το ανέφερα, γιατί σε εμάς υπήρχε πάρα πολύ, ήταν της μόδας αυτό. Δεν σου δείχνω. Άμαστε. Πολύ έντονο. Οπότε, σε μένα δεν υπάρχει. Αυτό που τα λέω όλα, θα το κάνεις έτσι, έτσι, έτσι. Απλά, εκεί φαίνεται, είναι αυτό που λέμε το ποσοστό του ταλέντου, της κληρονομιάς. Δηλαδή, τι σου έχει δώσει ο Θεός. Ή εκεί που πιστεύεις, η φύση, τι σου έχει δώσει. Αν σου έχει δώσει πολύ ταλέντο, η προσπάθεια είναι λιγότερη αντικειμενικά. Φτάνει μόνο το ταλέντο μου? Ανάλογα πόσο είναι. Φτάνει εγώ μόνο του. Δεν θέλει εξέλιξη, δεν θέλει εξάσκηση, δεν θέλει πειθαρχία, δεν θέλει να ξενυχτήσει. Αυτό σου λέει, δύσκολος, μελέτη ή μελέτη. Όχι μόνο εκεί, όχι μόνο την ώρα του μαθήματος και μετά. Γενικά υπάρχει, δεν φτάνει το ταλέντο μόνο. Αλλά για μένα είναι όλο το νόημα είναι εξωμουσικό. Αυτή είναι η χαρά μου για μένα, που το έχω ανακαλύψει, γι' αυτό το λέω στα παιδιά, ότι είναι εξωμουσικό. Δηλαδή, η οξυδέρκεια, η εγκεφαλική που λέγαμε πριν, είναι έξω μουσική, δεν είναι μουσική. Δηλαδή δεν το βρει από εκεί αυτό. Πρέπει κάποιο να βρεθεί, να σου πει, όπως το κάνω στους μαθητές μου, τους λέω κάποια πράγματα και χάνεται εκείνη τη στιγμή.
Το έχει ξεχάσει. Μου λέει: δεν έχω καταλάβει τι μου είπε. Λέω: δεν έχει καταλάβει ή δεν θυμάσαι τι σου είπα. Και δεν θυμόταν. Εγώ δεν είχε καταλάβει. Οπότε εκεί προσπαθούμε να φτιάξουμε και τη μνήμη για να μπορούμε να συνεχίσουμε. Δηλαδή, πώ είναι καμιά φορά που βλέπει μια άσκηση και λε: το ζητούμενο είναι αυτό, αλλά το βλέπει συνέχεια μπροστά σου. Στο προφορικό δεν είναι έτσι, χάνεται. Οπότε γι' αυτό λέω: είναι εξωμουσικό πρώτο. Δηλαδή, να σε ρωτώ, ποια είναι η πέμπτη του ντο, να μην χρειάζεσαι, α πούμε, 10 δευτερόλεπτα για να τη βρει, να πα κατευθείαν στο σόλο. Αυτό εννοώ. Οπότε θέλει και πάρα πολύ δουλειά, αλλά θέλει και μεγάλο ταλέντο, που για μένα εκείνο το πιο σπουδαίο, στο να αναγνωρίσεις ότι χωρίς την πειθαρχία δεν πας πουθενά. Εκείνο το μεγαλύτερο ταλέντο. Και να μπορείς να είσαι εκεί, δηλαδή, άμα σου δώσω μια άσκηση, ας πούμε, η οποία έχει άσχημο ηχόχρωμα, αλλά είναι ευεργετική στο θέμα της τεχνικής, θα δεις ότι θα είναι δύσκολο να την κρατήσεις αυτή δύο ώρες συνεχόμενα, να ακούς μόνο αυτό. Και εκεί είναι και το πρώτο τεστ. Μπορείς, δεν μπορείς. Αυτός που είναι στο περιβάλλον μπορεί να τα ακούει αυτό δύο ώρες συνέχεια. Θα σε κόψει, θα έρθει να σου κλείσει την πόρτα. Εγώ, ας πούμε, ήμουν μικρός και μελετούσα. Ερχόντουσαν και μου κλείναν την πόρτα για να με αφήσουν μόνο μου, δηλαδή για να συγκεντρωθώ. Εμένα δεν μου άρεσε όμως και σκονόμουν και την άνοιγα. Γιατί ένιωθα ότι ενοχλώ. Ότι με αποκόβεις. Α, σε μένα είναι χαλαρό. Και το καταλάβαινα και μετά σταματήσα να την κλείνω την πόρτα. Εξωμουσικό είναι αυτό. Δεν είναι δηλαδή πώς θα πιάσω την τιμονίτα μια σχολεία για να την φέρω ισχυρά. Άρα πάμε σε θέματα, άρα πάμε. Καλά, όχι ότι είναι περίεργο, αλλά υπάρχει μια, έτσι όπως το συζητάς, υπάρχει μια άμεση σύνδεση με τη γενικότερη παιδεία. 100%. Γιατί για να μπορέσει να. Και έτσι είναι και όλα τα πράγματα, για να μπορέσει να ανεληχθεί ένα ταλέντο, πρέπει να υπάρχει μια γενικότερη παιδεία και γύρω-γύρω. Έτσι. Εννοείται. Δηλαδή δεν πάμε πουθενά χωρίς την πολυπλευρικότητα. Δεν γίνεται. Τουλάχιστον αυτό για να μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, εγώ παίζω μπουζούκι. Για να μπορείς να γράψεις μια συμφωνία, πρέπει να σε σπρώχνει. Δηλαδή, το σκάβεις τόσο πολύ που είναι αντικειμενικό ότι πρέπει κάτι να μου δώσει αυτή τη λαμπρότητα. Δεν θα την πάρεις 100% μόνο από τη μουσική. Θα την πάρεις από τον. Όταν μάθεις να αναγνωρίζεις ένα πολύ ωραίο τοπίο, όπου και αν είναι αυτό, ή όπου και αν βρίσκεις, να μάθεις να αναγνωρίζεις αυτό το καλό που έχει, αυτό που βλέπεις, αυτό που ακούς. Ναι, παιδί μου, εσύ έμαθες μουσική και αυτοδίδακτος και γράφεις και παρτιτούρες και αυτά. Πώς γράφεις τι θα παίξει η τρομπέτα, πώς γράφεις τι θα παίξει το φλάουτο, πώς γράφεις τι θα παίξει ένα χάμον που έχουν άλλα κλειδιά, έχουν άλλες θέσεις, παίζουν άλλες νότες, έχουν αυτές, δεν έχουν κάποιες άλλες. Δηλαδή, εσύ. Πού. Εκεί είναι η ενασχόληση. Εκεί, ας πούμε, να μάθεις τις εκτάσεις των οργάνων. Από πού μέχρι πού μπορεί να παίξει μια τρομπέτα. Ή το όμποε, το μπασούν, το φαγκότα, ας πούμε, ή κάτι. Ναι. Εντάξει, αυτό αφορά το να θες να το μάθεις. Θες να το μάθεις, άμα θες να το μάθεις, θα το βρεις. Ας πούμε, εγώ έπαιρνα τις επαρκετούρες του Κατζηδάκη και τσακίρωνα τις δεύτερες μελωδίες όλες. Έγραφα δικές μου, ήμουν μικρός. Γραμματιζόμουν. Δεν λέω ότι ήταν σωστό, αλλά το έκανα όμως. Ναι, δηλαδή το πήγα, το έζηνα και λέω: κάτσε το κάνω μία έτσι. Πώς θα ακουστεί. Δηλαδή τώρα έκανα μια ενορχήστρωση για την όμορφη πόλη, όπου άμα την ακούσετε, είσαι σίγουρος ότι δεν είναι ενός μπουζουξιάς. Θα το καταλαβαίνεις 100% ότι δεν βγαίνει από έναν παίκτη μπουζουκιού. Θα έβγαινε από έναν πιανίστα, για παράδειγμα. Αλλά νομίζω ότι αν θέλεις να γράψεις για τρομπέτα, θα πας να βρεις αυτή την έκταση. Ή άμα θες να γράψεις για χάμοντς, όπως πολύ σωστά είπατε, θα μάθεις πώς κινείται αυτό ή θα πειραματιστεί, θα παίξεις λίγο. Αλλά μίλησε για όργανα τα οποία έχουν άλλες σουρές, άλλες αρμονικές. Κατάλαβες τι θέλω να πω, έτσι. Έχουν μεγαλύτερη διάρκεια αρμονικές. Ο μπουζουξής έχει ακούσει, έχει συνηθίσει να πατάει μια νότα και να ακούει την νότα και λίγο ακόμα την αρμονική της και μετά πάει στην άλλη. Έτσι, αλλά σε άλλα όργανα που έχουν. Η αρμονική συνεχίζει όταν έχει αλλάξει η δακτυλοθεσία. Με το πεντάλι, ας πούμε. Το πεντάλι στο πιάνο. Φανταστείτε ότι. Εκεί πρέπει να κάνεις διέγερση στο εγκέφαλο σου για να το γράψεις. Στον πιανίστα της Δαμασκού που είχαμε, το έχω γράψει ακριβώς πού θα σηκώνει το πόδι. Ακριβώς θα σηκώνει. Σε πιανότητα δηλαδή θα σηκώσει το πόδι για να φύγει από το πεντάλι. Τόσο λεπτομέρεια. Το οποίο δεν τηρείται ποτέ. Εντάξει. Και εσύ μου το γράψεις. Εγώ πρέπει να το γράψω όπως το έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή, εδώ πρέπει να φύγω από αυτό, τώρα πρέπει να πάμε εκεί.
Και συνεχόμενο αυτό, φανταστείτε τώρα σε ένα κομμάτι, ξέρω εγώ, 4-5 λεπτά, να του λες ακριβώς πού να πατήσει, είναι πολύ, δηλαδή τον έχεις υπερστριμώξει. Δεν έχει απόλυτη ελευθερία αυτό. Ναι, και τον έχει υπερστριμώξει ένας μπουζουξής από την Ελλάδα. Είναι και αυτό πίσω. Είναι και αυτό. Μετά αρχίζει το ανέκδοτο της ιστορίας. Που είναι που λένε ένας μπουζουξής από την Ελλάδα, ένας Ιάπωνας από εδώ, ξέρω εγώ, και που πάρα. Εγώ αυτά, όλα αυτά εγώ τα ακούω πολύ μαγικά. Γιατί αισθάνομαι ότι είναι μία αυτό που κάνει, αυτό που μόνο η τέχνη μπορεί να κάνει, στην, βέβαια στην πολύ ψηλή της μορφή, όταν βρεθούν οι άνθρωποι εκεί, αυτή η μαγική επικοινωνία που μπορεί να υπάρξει. Αυτή η μαγική επικοινωνία συμβαίνει συχνά στη μουσική σου, εννοώ όταν είσαι μαζί με άλλους μουσικούς. Όχι. 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 Και το καταλαβαίνω και αυτό. Δηλαδή, εγώ βλέπετε, προσπαθώ πάντα να είμαι θετικός. Δηλαδή, να έχω μια θετική μάτια. Αυτό με βοηθάει πολύ για να μην τσαντίζομαι. Δηλαδή, γιατί το λέω αυτό. Γιατί δεν μπορώ ακόμα να διαχειριστώ πόσο ο άνθρωπος μπορεί να είναι τόσο φίλος με το λάθος. Στο δικό μου το μυαλό δεν χωράει αυτό. Δεν μπορώ. Είναι ανθρώπινο το λάθος. Αλλά στην παράσταση δεν πρέπει να κάνουμε λάθος. Δηλαδή, δεν πρέπει, απλά δεν μπορώ να το φυτράρω αυτό. Οπότε, ξέρω από πριν ότι θα είμαστε στο 80%, δεν θα είμαστε στο 100% ή στο 99%. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση γιατί, αν δεν σε αναλάβω να κάνουμε πρόβες όπως πρέπει για μεγάλη διάρκεια, δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα που πρέπει. Θα λέμε μεγάλη διάρκεια. Ανάλογα το έργο. Τώρα, δηλαδή, αν είναι κάτι πάρα πολύ απαιτητικό, όπως ας πούμε είχα μια μπάντα Jazz Fusion, το οποίο είναι πολύ απαιτητικό. Μιλάμε τώρα. Yeah, Jazz Fusion. Δεν είναι. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, πετάει όλο κάτω στον αέρα και πρέπει να το δει απλά να δεν υπάρχει. Οπότε εκεί θα έλεγα. Το πάλι με μπουζούκι εσύ πάντα. Ναι, ναι, ναι. Το λέμε αυτό γιατί δεν είναι αυτονόητο. Εκεί κάναμε 5 ώρες πρόβα τη μέρα για κανένα μήνα. Κάθε μέρα. Αλλά για να βγει όπως πρέπει. Ήταν όμως. Δηλαδή, έβαζα την υπογραφή μου άνετα να πω ότι ναι, παιδιά, το έχουμε. Δεν είναι πάντα έτσι όμως. Και αυτή η επικοινωνία αφορά και σε αυτό. Δηλαδή, πρέπει να βρεις ανθρώπους, και ειδικά όταν είστε και πολλοί. Είναι δύσκολο. Ναι. Είναι πιο δύσκολο. Αυτό. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω ότι με το μέτριο ο κόσμος γίνεται πολύ φίλος. Και δεν το καταλαβαίνω αυτό. Έχει πάει βέβαια τη μετριότητα στη μάπα σε όλα τα πράγματα. Στην καθημερινότητά του, στις αγορές, στον δρόμο. Υπάρχει καθρέφτης όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αφού τα ακούς, δεν είναι σωστό. Ή εγώ ακούω εμένα, λέω εδώ δεν είναι σωστό, ήταν λάθος. Και πέφτει, κάνω αυτοκριτική κακή μετά. Αλλά προσπαθώ να καταλάβω τι συνέβη το Μιχάλη και πάτησε στη λάθος νότα. Και προσπαθώ να το. Μπορεί να παίζω πολλά ρόλο, έτσι δεν λέω. Μπορεί να αφαιρεθεί ο άνθρωπος, είναι ανθρώπινο. Συγχωρείς τα λάθη όμως. Τον άλλον. Τα δικά σου όχι. Ποτέ, δεν υπάρχει. Αυτό μαστιγώνεσαι. Είναι, δεν μπορώ, εγώ δεν το έχω. Δεν μπορώ. Εγώ μπορώ να συγχωρήσω τα λάθη όλων. Το δικό μου δεν το. Μπορώ να μετρώει, δηλαδή. Μέρασε μετά. Ναι. Γιατί το έκανα έτσι. Ναι, δεν γίνεται. Δηλαδή. Και α μην το έχει πάρει χαμπάρι κανείς. Και α μην το έπαιρνε κανείς από κάτω. Και το πήρα εγώ χαμπάρι, μου αρκεί. Ναι, ναι. Λοιπόν, για πάμε λίγο. Τι να πούμε τώρα από όλα αυτά. Μια άλλη μια κομπή τώρα για να τα πούμε όλα αυτά. Χιόρτης, Σπόρος, Λεμονόπουλος. Σταματίου, Ταμπέτας. Όλα αυτά είναι με ή. Ή αυτός, ή αυτός, ή αυτός. Όχι, δεν υπάρχει απάντηση, αυτό το λέω. Αν θέλετε, τη δίνω. Δώσ' μου την απάντηση. Χιώτης αρχικά. Ναι, γιατί δεν θα υπήρχε το στυλ ούτε του Σπόρου, ούτε του Λεμονόπουλου. Και απορώ με αυτό, άλλος εμφύλιος. Δηλαδή, Χιώτης ή Λεμονόπουλος, παιδιά. Εντάξει, όχι, εγώ δεν το είπα, είναι διαστητικό. Το καταλαβαίνω, απλά νομίζω ότι... Έχεις πάρει όμως από όλους κάτι, μπορείς να πάρεις από όλους κάτι. Μπορείς να βρεις κάτι από όλους και να το διδαχθείς. Αυτό που πήρα από το Χιώτη είναι εξωμουσικό. Και είναι η απόφαση που πήρε την ώρα που ένιωσε ότι χρειάζεται, ότι το μπουζίκ πρέπει να ανέβει σκαλί. Αυτό ήταν, εμένα εκεί, αυτό ήταν το πρωτοπόρο. Καινοτομία. Ναι, έπρεπε να γίνει. Τότε έπρεπε να συμβεί. Πρωτοπορία, βάζω το σύνθρωπο μου μπροστά, το παίρνω πάνω μου. Ναι, αυτό το θαύμαζα πάντα. Παικτικά, ναι, φυσικά και πάρα πολλά πράγματα. Και έχει κάνει και εσύ μια καινοτομία όμως.
στο συγκεκριμένο. Στο, έχω κάνει πολλές. Όπως τον Μπέρντλαντ, ας πούμε, ήταν μια. Και το και η είσοδο του μουσικού στην τζαζ επίσημα. Αυτή ήταν πολύ βασική. Η είσοδο του μουσικού στην κλασική μουσική με άλλον τρόπο. Και αυτό ήταν μια καινοτομία. Όπως τον Μπέρντλαντ, αυτό που σας λέω, είναι ένα έργο το οποίο. Έγραψα 150 σελίδες στην παρτιτούρα σε 3 μέρες. Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Είναι αυτό με τα 5. Δεν είναι αυτό με τα 5 μπουζούκια. Αυτό. Αυτό εκεί είχαμε πολύ κυνήγι. Και έγινε με. Κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Δηλαδή. Αυτό ήταν φοβερό εκεί. Δηλαδή. Λες, δεν κοιμήθηκες καθόλου επειδή αυτό δεν είναι ανθρώπινο. Δεν κοιμήθηκα καθόλου. Ναι, αυτό. Θα σας πω τι γίνεται. Εγώ ήθελα να πάρω μέρος στα γκράμμα. Αυτό είναι το όνειρό μου πάντα. Και είχα ένα έργο το οποίο λέγεται Θέωσης. Κονσέρτο για μπουζούκι και ορχήστρα. Ο παραγωγός πάλι, άλλος παραγωγός, κάνει ένα βήμα πίσω. Φρενάρει λίγο πριν ηχογραφήσουν μουσική της Νέας Υόρκης το έργο μου και πάμε για την. Συνέχεια σε αυτή την εκπομπή ακούμε για παραγωγούς που κάνουν πίσω λίγο. Κοιτάξτε, εγώ έχω ένα σημάδι, ένα πιζόνι από αυτό. Το φρενάρισμα γίνεται πάρα πολλές φορές. Και αυτό πόνεσε όμως πολύ, γιατί είχα δουλέψει πάρα πολύ για αυτό το έργο. Όταν σας λέω πολύ, μιλάμε πάρα πολύ όμως. Και δεν γίνεται. Οπότε λέω, τι θα κάνω τώρα, κάτι πρέπει να στείλω, έστω έτσι. Να στείλω κάτι, να μην. Κάτι να στείλω. Πηγαίνω στο στούντιο και κάνω μια προσευχή και λέω, θα μου δώσουμε, σου παρακαλώ, ό,τι μπορείς τώρα, ό,τι καλύτερο μπορώ να δώσω. Και το παίζω όπως λένε, one take, δηλαδή μια και έξω. Από την αρχή μέχρι το τέλος, το κάθε μπουζούκι. Διαφορετικά, μαζί όμως αυτό. Έλα μου ότι όμως για να πάρεις μέρος στα γκράμμι πρέπει να δώσεις και την παρτιτούρα. Είναι Παρασκευή, λίγη ο χρόνος Δευτέρα και μου λέει ο Μπόρις, ο παραγωγός ήχου που είχαμε, μου λέει, ο οποίος έχει 7 γκράμμι, 8 γκράμμι τώρα, σπουδαίος. Μου λέει, Μιχάλη, θέλουμε την παρτιτούρα. Λέω, εντάξει, έγινε. Τι έγινε. Πώς. Θα το γράψω όλο αυτό γιατί έρχομαι από εδώ προς τα εκεί, όχι ανάποδα. Οπότε δεν έχω τίποτα. Και πρέπει να κάνω να βγάλω το κάθε μπουζούκι ξεχωριστά τι παίζει. Με τις υπερλεπτομέρειες. Τώρα έχω βάλει νότες που δεν γράφονται στο πενταγράμμο. Γιατί παίζω κάποιες μελωδίες στην τρύπα του μπουζουκιού εδώ πάνω, με τα νύχια. Γιατί γι' αυτό το ονόμασα και Μπέρντλαντ. Εγώ έτσι το γράψα πώς ξύπνησα και άκουγα από εδώ κάποιες αντιχήσεις από τα πουλιά. Έντονες, αλλά το άκουγες τόσο καθαρά, δηλαδή ένιωθες σαν 3D ήταν, το άκουγα εδώ. Και με ξυπνάει αυτό και πάω και αποτυπώνω αυτούς τους ήχους, όσο περισσότερο, όσο καλύτερα μπορούσα δηλαδή, σε αυτή την περιοχή. Αν τα ακούσετε δηλαδή, θα δείτε ότι είναι όντως μπρέλα, δηλαδή ακούγονται όντως σαν τιτιβίσματα. Και ξεκινάω να γράφω την παρτιτούρα. Μου λέει Αγγλική, εγώ κλάμα να μην μπορώ να γράφω, δηλαδή να έχω κάτι στο μπαλκόνι τώρα και να λέω δεν υπάρχει περίπτωση. Και μου λέει Αγγλική, Μιχάλη, μόνο εσύ μπορείς. Πάμε. Σε λέω εντάξει, εσύ θα φέρεις λίγο φαΐ, καφέ, τίποτα άλλο. Και έχω κάτι σε γράφω, ασταμάτητα και γράφω πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, κάποια στιγμή το ένα μέτρο για να το γράψω μου πήρε 3 λεπτά προς το τέλος της δεύτερης προς τρίτης ημέρας. Και αρχίζω και παρεστήσεις. Από εδώ χρώματα, από εδώ κάτι υφάσματα, κάτι σχήματα μετά από εδώ. Δεν ήμουν καλά, το καταλάβαινα. Είσαι μέχρι εδώ. Και με το που τελειώνω, εντάξει, τι να σου πω, δηλαδή είδα όνειρο, αργή κίνηση. Αργή, όταν λέω αργή, ο εγκέφαλος μου ήταν, μιλάμε αργή κίνηση. Έχετε δει όνειρο που ήταν αργή κίνηση. Αργή slow, μιλάμε να μην, τίποτα. Ναι, ένα σενάριο, να σε κυνηγάνε και τέτοια, αλλά πολύ αργά όλα. Δηλαδή είχε πέσει ο ρυθμός. Και παρόλα αυτά το κατάφερα, εκεί ας πούμε είδα μια φορά, λέω, σε ευχαριστώ Θεέ μου, ας πούμε, που μου το έδειξες ότι μπορώ να το κάνω. Είναι εξωπραγματικό. Δεν είναι. Με τον εαυτό σου αυτό ήταν πιο πολύ. Ναι, έτρεχα να με προλάβω. Δεν μπορούσα να προλάβω. Τι γινόταν. Δηλαδή, εγώ γράψω τα πράγματα εκεί. Πώς θα τα αποτυπώσω τώρα με τόση λεπτομέρεια. Πρέπει να είναι με λεπτομέρεια όλα τα πάντα. Τελικά, εστάλη η παρτιτούρα. Εστάλη η παρτιτούρα. Εντάξει, δεν είχαμε επίδειξη φυσικά για τον γκράμμι, γιατί η παραγωγή που κέρδισε, ας πούμε, έκανε $5,000. Εμένα ήταν από το δωμάτιό μου. Δεν υπήρχε περίπτωση. Ούτε είχα 100 άτομα όπως τα είχα στο άλλο έργο. Αλλά παρόλα αυτά, ένα εμπόδιο, ένα καλό. Κάπως έτσι ήταν το. Μιχάλη μου, ξέρεις ότι το μπουζούκι βάλετε και κυνηγέται και δεν ακούγεται από τα ραδιόφωνα και τραγούδια με μπουζούκι δεν παίζονται.
θα είχε. Παίρνω ένα τηλέφωνο και λέει: έχει μπουζούκι, δεν το παίζω. Έχουν τύχει προσωπικά. Δεν ξέρω να βάλουμε ένα παιδί, τρομπέτες για να τα παίξετε. Ξέρω, δεν καταλάβα. Και εσύ εξακολουθείς και επιμένεις από το όργανο. Έχει μέλλον αυτό το όργανο στην Ελλάδα, ή πάει να το σβήσουν γι' αυτό, πάει να πεθάνει γι' αυτό? Κοιτάξτε, το μπουζούκι πάντα θα έχει μέλλον στην Ελλάδα. Πάντα θα έχει μέλλον. Ναι, ναι, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν ότι θα σβήσει. Καταρχάς, το μπουζούκι έχει παρόν. Εδώ είναι τώρα το πρόβλημα με τους αδέλφους μου. Δηλαδή, βοηθάει το να έχεις, ας πούμε, 60 βραβεία σε ένα όργανο τέτοιο. Βοηθάει το να είναι μέσα στα πράγματα, να δείξεις το παρόν. Όταν εσύ που παίζεις μπουζούκι, το κρύβεις αυτό, δεν θες να το δείξεις, δείχνεις σε όλους ότι δεν έχει ούτε παρόν, ούτε μέλλον. Αλλά αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα έχω κάνει, δεν ανήκουν σε αυτό το όργανο. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι πώς θα πεθάνει το μπουζούκι, αφού μετά τις 2-2,5 όλα τα μαγαζιά μπουζούκι παίζει. Στο ραδιόφωνο πεθαίνει. Αλλά είναι και αυτό λογικό ότι θα συνέβαινε. Και θα συνέβαινε γιατί φταίμε κι εμείς, δεν είναι οι παίκτες. Εγώ μπορεί να μην φταίω προσωπικά, αλλά αυτοί είναι οι παίκτες γιατί κάποια στιγμή τη δεκαετία του 80 ενοχλούσες επάνω σε αυτή τη σκηνή. Δεν σεβόσουν τον τράβερ από πίσω. Έκανες μία έτσι με ενισχυτή, ακουγόσουν μόνο εσύ. Δεν σεβόσουν κανέναν. Ο άλλος κάπνιζε και το γύρινε και το μπουζούκι έγινε τη στάχτη μέσα. Έχουν γίνει πολύ σοβαρά λάθη. Δεν είναι δηλαδή οι σολίστες οι σοβαροί, δεν τα έχουν κάνει ποτέ αυτά. Αλλά δεν ήταν αυτοί, αυτοί ήταν λίγοι. Οι πολλοί έχουν κάνει τέτοια πράγματα. Όταν δηλαδή παίζεις και δεν σκέφτεσαι ποτέ, δηλαδή παίζεις πιο δυνατά τον τράβερ και τον ενοχλείς. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Μα κι όμως, έκανε έτσι ο άλλος το τέρμα. Πιο δυνατά το κλαρίνο, πιο δυνατά τα πλήθα. Όλα πιο δυνατά, όλα. Ναι, είναι ένα χάος. Συμβαρθήκαν οι ίδιοι άνθρωποι, το ίδιο σύστημα σου λέει κατέβα. Φτάνει, μέχρι εδώ ήταν. Γιατί μετά ερχόντουσαν παίκτες που ήταν στον Μπέρκλι. Δεν μπορεί να γίνει επάνω και δεν σέβεσαι κανένα. Αυτό είναι ένα, το οποίο ξεκινάει από εμάς. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, το κύρος του οργάνου δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γιατί? Γιατί, και το λέω στο βιβλίο μου το καινούριο που θα βγάλω τώρα, που δεν είναι μόνο. Το είναι για όλο τον κόσμο. Το ένα, το ναι, ένα. Αυτό. Λέγεται το κεφαλαίο πρώτο γράμμα, είναι και φιλοσοφικό. Και είναι για όλους, δεν είναι μόνο για μουσικούς δηλαδή. Εκεί λέω ότι το κύρος του οργάνου δεν υπάρχει, δεν θα το βρεις ποτέ, αν δεν φτάσει το όργανο να συνοδεύει τον εαυτό του. Αν το όργανο, το μπουζούκι, έχει πάντα ανάγκη τον κιθαρίστα. Έχει πάντα ανάγκη τον κιθαρίστα. Εγώ δεν έχω ανάγκη τον κιθαρίστα για να παίξω, να ακουστεί πολυφωνικό. Και αυτό το δείχνω και στους μαθητές μου. Πώς θα παίξουμε δηλαδή 2 και 3 μελωδίες μαζί. Έχω μια διασκευή στον Κυραντώνη, άμα το ακούσετε στο διαδίκτυο θα δείτε. Ακούγονται 4 μπουζούκια μαζί. Είναι πολύ απαιτητικό, δεν είναι εύκολο. Αλλά όλα τα όργανα φτάνουν κάποια στιγμή να παίζουν μόνα τους. Δηλαδή να βγεις πάνω και να παίξεις και να μην λείπεις στον ακροατή τίποτα. Αν δεν το καταφέρουμε όλοι αυτοί οι παίχτες αυτό, όλοι όμως, όχι μόνο εγώ, όλοι, δεν θα πείσουμε κανέναν ότι έχει ανέβει το μπουζούκι εκεί που πρέπει. Δηλαδή για να πω σε αυτόν που το σβήνει το όργανο, ότι γιατί το σβήνεις, που αυτό έχει να κάνει με το σύστημα, το ραδιόφωνο, αυτό έχει να κάνει. Με αυτό έχει να διαπραγματευτεί. Αλλά παρόλα αυτά, ακούσει κομμάτια που έχουν μπουζούκι σήμερα. Απλά δεν σε αρέσει το κομμάτι το συγκεκριμένο που μπαίνει μπουζούκι μέσα. Οπότε η αρχή δεν είναι από εκεί. Δηλαδή αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το αφήσαμε να πάει. Πρέπει να πάμε πίσω να γίνουμε αναγκαίοι, να γίνουμε χρήσιμοι. Δηλαδή να μπορεί. Το έχει ανάγκη το μπουζούκι. Ναι, αλλά φως. Ρομποτικά. Γιατί από το 2000 και μετά, εσύ θα μπουζούξει, ξεκίνησε να παίζει ρομποτικά. Και τι σημαίνει ρομποτικό? Βάζει, ακού καρνέζι. Και βλέπεις ότι είναι ρομποτικό. Παίζει ο άνθρωπος. Παλαιολόγο, το στουντιακό μέρος. Παίζει. Πολυκανδριώτης. Παίζανε. Δεν κορυδεύανε. Και φτάνεις τώρα στο 2000 και μετά και παίζεις ρομποτικά. Εσύ το έπαιρνες. Επειδή δυστυχώς έχει ακόμα και αυτή η συζήτηση, συνάντηση έχει μια διάρκεια και αγαπημένη μας αίσθηση πια έχει είναι σε κατάσταση αμόκ. Πριν κλείσουμε. Ναι, τώρα δεν πρέπει να έχουμε να πούμε κι άλλα. Πολλά βέβαια. Αλλά τουλάχιστον να πούμε λίγο και για τα βιβλία σου. Ναι. Για πες μας, τι είναι το καθένα τώρα να λοιπόν, που έχεις γράψει. Αυτό εδώ είναι η σημειώση. Υπάρχει και στα αγγλικά. My notes στα αγγλικά. Το οποίο έχει για την τεχνική της πένας, αυτό έχει βγει το 2011. Όταν έπαιξα πρώτη φορά με τον Άλντι Μέρολα, εκείνη τη μέρα κυκλοφόρησε και αυτό. Λέει για την πένα, πώς πρέπει να κρατάμε την πένα. Ποια μέρα ήταν αυτή?
Ήταν 4 Νοεμβρίου του 2011. Θυμάστε, εντάξει. Ναι, Παρασκευή. Η φιλοσοφία της τεχνικής, τι πιστεύω εγώ δηλαδή για το τι είναι η τεχνική στην πραγματικότητα, οι τρόποι και οι δρόμοι. Οι τρόποι είναι κάτι το οποίο είναι το τροπικό σύστημα που λέμε που διδάσκεται και στον Μπρέκλι παντού. Είναι δικό μας. Είναι η αρχαιοελληνική τρόπη, ιωνικός κτλ. Φρίγκιος, δωρικός, μουσολίδιος κτλ. Όλα αυτά. Οι δρόμοι, έτσι όπως τους έχουμε γνωρίσει, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Τώρα, όταν πήγα και δίδαξα το έγχρωμο τμήμα του Μουσικού Πανεπιστημίου στη Συρία, είχαμε αυτή τη συζήτηση. Του έλεγα Ραστ και παίζανε άλλο πράγμα και είχαν αυτό είναι το σωστό. Mm. Όχι το δικό μας. Γιατί εμείς έχουμε τάστα. Mm. Οπότε με το που λες ουσάκα, ας πούμε, δεν είναι. Γιατί υπάρχουν τα μόρια που λέμε. Μόνο ένα βιολί μπορεί να τα αποτυπώσει, το ούτι. Το άταστο, ναι. Το άταστο, ναι. Οπότε έχω τέτοια εδώ. Η αρχή τεχνική έχει γύρω στους 60. Εδώ είναι η μουσική των σφαιρών. Πυθαγόρας. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό κι αυτό. Αυτό είναι ένα. Το βρουκατό. Ναι, ναι. Αυτό εδώ είναι ένα άλλο βιβλίο. Είναι οι παρτιτούρες του έργου μου 6 συν 1 ημέρα τη δημιουργία του κόσμου. Είναι δηλαδή το γένεσης, το κεφάλαιο. Όπου το έχω πλαισιώσει με μουσική και εδώ είναι πάλι για 5 μπουζούλια κτλ. Είναι εδώ. Άλλο αυτό. Ανθρώπους που βλέπουν όμως, γιατί αλλιώς θέλεις γυαλιά. Ναι. Σωστά. Εσείς αυτές. Δεν έχουν συνειδήσει σε αυτό το μέρος. Ναι, ναι, ναι. Αυτό εδώ είναι το 50 ασκήσεις για τον μπουζούκι, όπου βασίζονται στην τιμινουήτα. Αυτό είναι για όποιος θέλει να αναπτύξει την τεχνική του περισσότερο. Να σας δώσω αυτό. Αυτό εδώ είναι ένα βιβλίο σύγχρονος ήχος 4 χορδών, όπου είναι όλες οι συγχορδίες επάνω στην ταστιέρα του μπουζουκιού. Και αυτό πολύ σημαντικό, γιατί γενικότερα το μπουζούκι δεν ασχολήθηκε πολύ με την αρμονία, με τις συγχορδίες, και εδώ είναι ένας οδηγός. Μπορείς να βρεις τα πάντα δηλαδή, πώς θα να τοποθετήσεις τα δάχτυλα πάνω κτλ. Εκπαιδευτικό δηλαδή και αυτό. Σας ευχαριστώ. Εγώ. Και αυτό εδώ, εντάξει, αυτό είναι ένα βιβλίο για όλους, για πολλούς μουσικούς και διαφορετικά όργανα. Είναι 100 ασκήσεις. Για όλα τα έγχορδα, για βιολί, βιόλα. Εντάξει, αυτό είναι τεράστιο. Ναι, έχει μια κλασική σπουδή μέσα. Ναι, και τώρα βγαίνει το κεφαλαίο πρώτο γράμμα. Αυτό είναι το νέο μου βιβλίο. Υπάρχουν και άλλα. Ναι. Έχεις κάνει ποτέ καμία συνεργασία με κινηματογράφο ή θέατρο? Όχι, πραγματικά θα ήθελα πάρα πολύ. Ναι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Αλήθεια. Ναι, νομίζω ότι πρέπει. Ναι, θα ήταν τέλειο αυτό. Νομίζω ότι πρέπει. Να γεννήσεις σκηνές με μουσική δηλαδή. Αυτό θα ήταν τέλειο. Πρέπει να είσαι διακριτικά τόσο, χωρίς να τις καπελώνεις. Ναι. Η μουσική για κινηματογράφο. Νομίζω ότι... Και αυτό δεν είναι δωράκι, όπως σας είπα. Ναι. Ας τρία από τα 40 σου μουσική. Από τα 46. Και δεν έφερε τίποτα τώρα. Από τα 46 είναι άλλη φιλετρία. Έχετε δίκιο. Φέρε μια βαλίτσα. Τι είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, εδώ έχουμε το The Collection. Μπράβο, εδώ είναι κομμάτια από πολλούς δίσκους. Δηλαδή, όσο εδώ. Αυτό είναι κιθαριστικό. Alternate picking. Είναι από κλασικά και κιθάρα. Είναι gypsy jazz και Latin jazz. Και αυτό είναι το πρώτο μου. Α, τι ωραία. Αυτό το έφερα. Είναι το έναρξης. Εξού και έναρξης. Είναι το 2011. Όταν παίξαμε πάλι με τον Άλντι Μέρουλα και τραγουδάει εδώ ένα κομμάτι ο Μάνος Μητσιάς. Είναι jazz like. Τι ωραία. Ναι, τον Μπολερό, έτσι λέγεται. Τι ωραία. Πολύ ευχαριστούμε. Μιχάλη, δεν έχω λόγια. Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς να κλείσω. Πραγματικά είναι από τις δύσκολες φορές που δεν μπορώ να κλείσω. Νομίζω ότι δεν κλείνουμε όμως με αυτές τις συναντήσεις που κάνουμε. Μπορείς να κάνουμε νούμερο 2, νούμερο 3 remake. Και αυτό, αλλά και τελικά ουσιαστικά αυτές οι συναντήσεις ανοίγουν άλλους δρόμους και ανοίγουν άλλες διαδρομές που μόνο δημιουργικές μπορεί να είναι. Εγώ θα σου ευχηθώ να μην χάσει τη σύνδεση. Αμήν. Με ό,τι. Ό,τι είναι αυτό και όπως είναι και αυτό, να έχεις την υγεία σου. Όλοι. Ξέρεις από ότι πάσχουν όλοι οι μουσικοί. Πολύ σημαντικό. Και να έχεις πίστη ότι είσαι κάτι ξεχωριστό, ότι είσαι κάτι διαφορετικό, χωρίς αυτό όμως να σου είναι βάρος. Πρόσεξε. Λέει ο Ρήγας Φεραίος στο Θούριο, στην πίστη του καθένας ελεύθερος να ζει. Μπορείς να είσαι ελεύθερος μέσα σε αυτό που πιστεύεις? Σχεδόν όχι. Αφού πιστεύεις και η πίστη να αποδώσει εδώ. Δεν μπορεί να είσαι ελεύθερος μέσα σε ένα τέτοιο διάστημα.
εσύ πρέπει να είσαι ελεύθερος σε όποιο επίθετο και αν σου δίνουν. Κατά καιρούς έχεις ακούσει διάφορα επίθετα για σένα. Από τα καλύτερα στα χειρότερα. Μέσα σε αυτά πρέπει να κινηθείς όμως ελεύθερος, χωρίς να σε δένει να είναι κάτι από όλα αυτά. Βαρύδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια αγάπη είναι μόνο. Το κρατός. Ναι. Ναι, εννοείται. Ναι. Με αγάπη πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Ήρθε η μαμά σου. Όχι. Η θεία σου. Όχι. Η κουμπάρα σου. Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου. Χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου. Βάζει ποιότητα και νοστιλιά. Βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου. Πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ. Το φεγγάρι απόψε θα σου τραγουδώ. Το πιο παράξενο του έρωτα τραγούδι. Μοιάζει παράπονο από κόσμο μαγικό. Μοιάζει της άνοιξης αθέατο λουλούδι. Κι αν δεν ακούς που τραγουδάω κι όσα σου λέω μυστικά μου, σίγουρα ακούς πόσο πάνω